Λοιπόν, εδώ είμαστε, Pharma των Ζώων, στο thepressproject.gr, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης και έχουμε στο παράθυρο την Μαρία Κέκη και τον Θανάση Μαρίνη, που είναι μέλη του αριστερού ριζοσπαστικού σχήματος της πόλης Ανάποδα. Η πόλη Ανάποδα είναι ένα σχήμα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας είχε κινητοποιήσει το ενδιαφέρον πριν τέσσερα χρόνια, όταν δημιουργήθηκε και όταν κατέβηκε για πρώτη φορά στις εκλογές και συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον και με προτάσεις που κάνει, αλλά και με τον διαφορετικό τρόπο που λειτουργεί. Ξέρετε, συνελεύσεις και τέτοια αυτά τα... Καταρχάς λέει τώρα τυπικά επικεφαλής. Τι τυπικά επικεφαλής? Καταρχάς, αντί να έχουν, ξέρω εγώ, έναν άντρα 50 εκεί πέρα να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να είναι ο CEO του σχήματος, υπάρχει ένα τυπικό εναλλαγής μεταξύ των δημοτικών συμβούλων και των υποψηφίων, το οποίο μας δημιουργεί τεχνικά προβλήματα με την κάμερα, γιατί πρέπει να δείχνουμε μία τον έναν και μετά τον άλλον. Και γι' αυτό, επειδή μας δημιουργεί τεχνικά προβλήματα, θέλουμε να σας ζητήσουμε να μας εξηγήσετε λιγάκι, να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι μεν κάτι που αφορά την εσωτερική σας διάρθρωση, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας το οποίο σχετίζεται με τη συνολική σας πρόταση. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό, από το τι σημαίνει τυπικά επικεφαλής. Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον και από εμένα. Καλησπέρα. Έτσι, αυτές οι πολύ δημοκρατικές δομές και διαδικασίες που λίγο ξεβολεύουν τις καταστάσεις είναι αυτές που μας αρέσουν εμάς κάπως περισσότερο. Αποφασίσαμε και από το 2019, από την ίδρυσή μας, αλλά και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, να συνεχίσουμε με το μοντέλο της συλλογικής εκπροσώπησης. Αυτό για εμάς είναι ένα... έτσι λίγο συμβολικό, αλλά και πρακτικό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο από τη μία αναδεικνύει το γεγονός ότι δεν είμαστε ένα σχήμα ηγεσίας με έναν κεντρικό αρχηγό γύρω από τον οποίο, ας πούμε, συσπυρώνεται το ψηφοδέλτιο ή ο κόσμος της παράταξης, αλλά ένα σχήμα συλλογικό που λειτουργεί από τα κάτω, με συνελεύσεις, δομές, λειτουργίες και πάει λέγοντας. Από την άλλη, φυσικά, έχει και πρακτικούς λόγους, καθώς είμαστε κανονικοί άνθρωποι, τα μέλη της συλλογικής εκπροσώπησης. Σημαντικό αυτό για το προεκλογικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, το κρατάμε. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε λοιπόν κανονικοί άνθρωποι, έτσι δεν είμαστε golden boys με επιχειρήσεις και τα λοιπά και μια άνεση να τα αφήσουμε όλα πίσω μας και να κάνουμε προεκλογική περίοδο. Οπότε είναι και ένα ζήτημα πρακτικότητας που μπορεί να μας βοηθάει στον διαμοιρασμό των ρόλων και των υποχρεώσεων της εκπροσώπησης του σχήματος προς τα έξω. Πώς λειτουργεί αυτό με την συνέλευση? Δηλαδή, οι προτάσεις βγαίνουν μέσα από συνέλευση. Φαντάζομαι ότι όταν μαζεύονται, ας πούμε, εκεί μπροστά στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης 100-200 άτομα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν συμφωνούν όλοι μεταξύ τους. Πολλές φορές αυτή η ομορφιά του διαλόγου χαρακτηρίζει την ομορφιά της δημοκρατίας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ληφθεί μία απόφαση για να βγει μία θέση. Δεν συναντάτε προβλήματα σε αυτό? Οι αντιθέσεις είναι έτσι και αλλιώς στην πολιτική πάντα και ένα όχημα για να φτάσεις και στη σύνθεση. Έτσι. Μέσα από το δημοκρατικό διάλογο και τις διαδικασίες, κάπου αυτό καταλήγει. Και φυσικά υπάρχουν και διαδικασίες ψηφοφοριών για να προχωράμε στη τελική λύση. Φυσικά πάντα αυτό που επιλέγουμε είναι να βρεθεί μια συνθετική γραμμή, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά ενωτικά κτλ. Αν θέλετε τώρα να μιλήσουμε, επειδή σας προκάλεσε ενδιαφέρον το οργανωτικό μοντέλο, να πούμε λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, το ανώτερο όργανο, ας πούμε, του σχήματος είναι η συνέλευση των μελών του. Έχουμε κάνει πόσο, 17-18 μέσα στα 4 χρόνια λειτουργίας, δηλαδή πολύ συχνές γενικές συνελεύσεις, οι οποίες από το 2019 μέχρι σήμερα όλο και μαζικοποιούνται και αυξάνονται και τα μέλη του σχήματος. Φυσικά για την εβδομαδιαία λειτουργία του σχήματος, αλλά και για την προετοιμασία του εκπροσώπου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν και άλλες δομές. Υπάρχει το συντονιστικό όργανο, το οποίο συνεδριάζει ανά δύο εβδομάδες για να αποφασίζει τα ζητήματα της περίοδου και το πώς προχωράμε το σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και η Δημοτική Ομάδα που διαβάζει και αποφασίζει για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και τις τοποθετήσεις μας εκεί. Και όλα αυτά κάπως με έναν τρόπο επικυρώνονται κιόλας και από την ίδια τη Γενική Συνέλευση στη συνέχεια. Δηλαδή είναι ένα παρεδώσιο μεταξύ
των εκδομών και των ομάδων που έχουμε βρει για να προχωράει και να βγαίνει η δουλειά στο day by day και τη Γενική Συνέλευση για τα μεγάλα, για τα συλλογικά. Υπάρχουν ειδικές, ας πούμε, ομάδες εργασίας, δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο και βάσει του τομέα τους με ένα ζήτημα, γιατί βλέπω ότι έχετε προτάσεις για την κλιματική κρίση στη Θεσσαλονίκη, για τη στέγη, για τις μετακινήσεις. Φαντάζομαι ότι κάποιοι το αναλαμβάνουν περισσότερο αυτό, γιατί είναι το θέμα με το οποίο ασχολούνται ίσως και ερευνητικά στη ζωή τους και μετά έρχεται αυτό και εγκρίνεται από το σχήμα. Ναι, ας πούμε λίγο για το πώς φτιάχτηκε το πρόγραμμά μας, που είναι ένα ωραίο, που είναι και κάτι πολιτικό, έτσι δεν αφορά κάτι οργανωτικό. Mm-hmm. Το ανάποδο πρόγραμμα, λοιπόν, χωρίστηκαν οι θεματικές του και ανοίχθηκε σε διαβούλευση. Δηλαδή, δημιουργήθηκε ένα αρχείο κοινού, υπήρχε online και μέσα σε αυτό μπορούσε αν τα μέλη, αλλά και κόσμος εκτός σχήματος, που έχει μία ευαισθησία ας πούμε, σε ένα πεδίο, για παράδειγμα τον πολιτισμό, ή μπορεί να έχει μία εξειδίκευση από δημοσιολόγους στο σχήμα, ή αντίστοιχα φίλους που μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί και να έχουν μία ερευνητική εξειδίκευση σε αυτό. Μπορούσαν να μπουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Ή γινόντουσαν και συναντήσεις. Γίναν δύο θεματικές συναντήσεις σε κάθε θεματική του προγράμματος, για να βρεθούν μέλη αλλά και φίλοι του σχήματος ή κόσμος γύρω από αυτό που ήθελε να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του προγράμματος, για να καταθεθούν οι απόψεις. Οπότε κάπως όλο αυτό υπήρχε σε μια συνεχή διαβούλευση για μήνες και στη συνέχεια επικυρώθηκε και από την Γενική Συνέλευση πριν μερικούς μήνες. Θέλεις να μας δώσεις ένα παράδειγμα στο πού μπορεί να παίξει ρόλο η διαφορετική πολιτική προέλευση ενός σχήματος όταν πρόκειται για ζητήματα τοπικής πολιτικής? Σε κάποια από αυτά τα πεδία, είτε αφορά την στέγη, είτε την μετακίνηση, είτε το περιβάλλον, τι διαφορά έχει αν κανείς προέρχεται από την αριστερά και μιλάει στο όνομα της αριστεράς? Πώς είναι δηλαδή μια τοποθέτηση για ζητήματα που αφορούν πιο ειδικά θέματα της πόλης? Να, εδώ μπορεί να σας πει και λίγο Θανάση τώρα για να ωραία. Πέσουμε. Λοιπόν, στρίβουμε λίγο την κάμερα. Είναι αυτές οι διαδικασίες που λέγαμε οι δύσκολες. Θέλουν στρίψιμο κάμερας. Ωραία. Λίγο ακόμα θα παρακαλέσουμε. Λίγο ακόμα και είμαστε μια χαρά. Να κεντράρουμε. Εντάξει. Εγώ είμαι ο Θανάσης Μαρίνης, μέλος της συνολικής εκπροσώπησης του σχήματος. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά της βαριστερής παρέμβασης στην τοπική κοινωνία. Το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς δηλαδή την τοπική κοινωνία, ακόμα και τη διοίκηση του Δήμου, είναι ότι δεν έχουν εμφανιστεί ως μεσίες. Όπως κάνουν περισσότεροι, εμφανίζονται ως μεσίες, ότι ξέρουν, λένε στον κόσμο να μην ασχολείται, δεδομένο. Λένε ότι η πολιτική δεν είναι για την κοινωνία, δεν είναι ας πούμε, για τις κυρίες ας πούμε, στο Περιονέρι, παράδειγμα μια περιοχή που έχουμε παρέμβαση, δεν είναι για τους ανθρώπους από τις γειτονίες, είναι για εμάς, είμαστε ειδικοί, θα λύσουμε τα προβλήματα. Δεν τα λένε ποτέ, γιατί αυτοί έχουν εξαρτήσεις από τα οικονομικά συμφέροντα. Εμείς δοκιμάσαμε το άλλο. Πέρα από το πρόγραμμα, το οποίο ήταν προϊόν δημοκρατικής συζήτησης με κινήματα, με φορείς, με συλλογικότητες της πόλης, με την επιστημονική κοινότητα, κάναμε το ανάποδο επίσης. Πήγαμε εμείς στις γειτονίες. Όταν μάθαμε πούμε, ένα θέμα στην περιοχή της Αλυσίδας, στη Χαριλάου, ότι ενώ ήταν χαρακτηρισμένο νηπιαγωγείο, επίκειται η διοίκηση ΖΕΡΒΑ να το δώσει εργολάβους για να σηκώσουν πολυκατοικίες, γιατί το real estate αυτή την περίοδο δεν έχει άνθηση. Εκεί πήγαμε εμείς στη γειτονιά, με ενημερώσαμε τους κατοίκους, κάτι που όφελο ο Δήμος και δεν το έκανε, και τους προτείναμε, όχι εμείς να σας λύσουμε το πρόβλημα, αλλά με τη βοήθειά μας, τις πόλεις ανάποδα, με τις προτάσεις που έχουμε, την εμπειρία που έχουμε σε κάποια θέματα, να σας βοηθήσουμε και να ξεκινήσει ο αγώνας. Έτσι ξεκίνησε αυτός ο αγώνας. Πρωτοβουλία κατοίκων στην περιοχή, υπογραφές, δόθηκε η μάχη, τοπικές πορείες, κάθε εβδομάδα κινητοποίηση. Πέρασαν 8 μήνες και από εκεί που ο Ζέρβας ήταν εχθρικός, ανένδοτος, έλεγε το κλασικό ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Εν τέλει, μέσα στην κοινωνική πίεση βρήκε τα λεφτά, τον υπηρεγωγείο που αποφασίστηκε να γίνει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η νίκη της γειτονιάς έδεσε όθηση και πλέον μιλάμε ότι έχουμε αναπτύξει τον αγώνα μας και σε μια σειρά από άλλες γειτονιές με τον ίδιο τρόπο, στο Περιονέρι, το Επιδομητήριο. Θες να μας πεις μερικά παραδείγματα τέτοια που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τους ακροατές που δεν είναι από την περιοχή σας? Γιατί είναι ένας τρόπος δουλειάς ο οποίος ενδιαφέρει νομίζω τους πάντες. Αυτό νομίζω είναι και μια παράδοση, ας το πούμε έτσι, που είχε χάσει αριστερά. Εμείς προσπαθούμε την ξανά να την ανακτήσουμε.
Ας πούμε, άλλο παράδειγμα, το Κρυονέρι. Περιοχή είναι άνω Τούμπα, ψηλά στο δάσος, κοντά έχει ρέμα εκεί πέρα. Πάλι εμφανίστηκε ο εργολάβος από το περιβάλλον του Μάρκ, ο οποίος ήθελε να σηκώσει πολυκατοίκες δίπλα στο ρέμα. Και μιλάμε για μια εποχή που βλέπουμε τι γίνεται, έτσι, πόσο προστασία θέλουν αυτά τα ζητήματα. Άλλες παρατάξεις είπαν στους κατοίκους, είτε βάλτε λεφτά εσείς να αγοράσετε οικόπεδο, αστεία πράγματα, και άλλες απλά είπαν ότι θα δουν το θέμα θεσμικά, δηλαδή να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Επίσης, εμείς αυτό το θεωρούμε ένα ζήτημα συμπληρωματικό. Το βασικό είναι η πολιτική πίεση που ασκείται. Εμείς προτείνουμε το άλλο ξανά. Έχοντας και την εμπειρία του προηγούμενου αγώνα, ωραία, πρωτοβουλία στην περιοχή, υπογραφές, κινητοποίηση των κατοίκων, συζητήσεις, παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο εργολάβος, ο αγώνας αυτός ήταν πολύ δύσκολος, γιατί ο εργολάβος ήδη μας έλεγε ότι έχει πουλήσει ή έχει συμφωνήσει να πουλήσει διαμερίσματα. Είχε βάλει την ακίδα, είχε το project. Πετάγεσαι εσύ τώρα με την εναλλασσόμενη, με την τυπικά επικεφαλής εκεί πέρα, να κατέψεις τη συμφωνία που έχει ήδη ολοκληρωθεί η ερήμην σου. Έχουν συμφωνήσει άνθρωποι, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον εργολάβο και συγγνώμη από την Ζητήστε. Και μετά από δύο χρόνια, αυτό είναι το πράγμα πριν, μπήκανε μπροστά οι γυναίκες της περιοχής, είδαν ότι έχουν δύναμη. Να πούμε ότι έχουν ενθουσιαστεί από αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Κρυονέρι, γιατί να πούμε ότι ο εργολάβος κατέβασε την πινακίδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πινακίδα εργολάβου εκεί πέρα. Και πήρε μια κάτοικος πριν από λίγο τηλέφωνο και καλά να αγοράσει διαμέρισμα και της είπε: δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν προχωράει. Είναι μια σημαντική επιτυχία και υπάρχει αυτή τη στιγμή να πούμε στην περιοχή ενθουσιασμός. Δηλαδή, απλώς ο κομισιός έχει δύναμη. Ότι αυτό που του έλεγαν τόσα χρόνια, εντάξει, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Συγγνώμη, ενθουσιάζομαι εγώ που το ακούω από το μεταξουργείο. Πόσο μάλλον να συμβαίνει στη γειτονιά σου και στην περιοχή σου. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο. Δηλαδή, υπάρχουν 5-6 πρωτοβουλίες αντίστοιχες, είτε για ελεύθερους χώρους, ρέματα, σχολική στέγη, παιδικές χαρές, δηλαδή κοινωνικές δομές και περιβάλλον. 5-6 πρωτοβουλίες κατοίκων που έχουμε την αλληλεπίδραση μαζί τους και προσπαθούμε πέρα από αυτά να εμβολιάσουμε και με το παραπάνω πολιτικό στοιχείο. Δηλαδή ότι πρέπει να ενωθούν, ας πούμε, να συντονιστούν αυτές τις πρωτοβουλίες κατοίκων και μαζί με αυτοδιοικητικά σχήματα και άλλες συλλογικότητες να δώσουν μάχες και για τα πιο μεγάλα ζητήματα, όπως είναι, ας πούμε, στην πόλη που έχουμε το flyover ή όπως είναι η ΔΕΘ που θέλουμε να γίνει μητροπολιτικό πάρκο. Δηλαδή να συντονιστούν και να ρωτήσω κάτι. Να δούμε μαζί και την πόλη. Στις περιπτώσεις αυτές υπήρχε ήδη κάποια επαφή, υπήρχαν στις γειτονιές αυτές. Τύχαινε να υπάρχουν κάποια μέλη σας ή ήταν επικοινωνία που χτίστηκε από το μηδέν, δηλαδή πήγατε, βρήκατε τους ανθρώπους και ξεκίνησε μια επικοινωνία χωρίς να προϋπάρχει ήδη γνωριμία? Στις πρώτες περιπτώσεις ήταν από το μηδέν. Ευρύτερα μας ήξερε κάποιο κόσμος. Και τώρα μας έμαθε. Είναι ένας τρόπος να χτίσει ρίζες και στην κοινωνία αυτός. Αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που έγινε από το μηδέν που προσεγγίσατε άγνωστους ανθρώπους, δηλαδή, και σας εμπιστεύτηκαν για να συνεργαστούν σε μια κοινή διεκδίκηση. Υπήρχε μια παράδοση από παλαιότερα, δηλαδή κάτι που το ήξεραν το ζήτημα. Απλά τους άρεσε η προσέγγιση μας και ο τρόπος αυτό που λέει και η Μέρια πριν, ότι είμαστε απλοί άνθρωποι, συζητάμε, δεν πάμε μεγαλεπίβολες φράσεις, ας πούμε, να τους πουλήσουμε παραμύθια. Και επειδή υπήρξε αυτό το κλίμα, από εκεί και πέρα ξεκίνησε να μας παίρνουν τηλέφωνα. Δηλαδή, λοιπόν, υπάρχουν και τηλέφωνα, ότι υπάρχει στη γειτονία μας αυτό το πρόβλημα. Είδαμε τι κάνετε, ελάτε να μας προτείνετε, να μας πείτε πώς έγινε και να θέλουμε και εμείς στην γειτονιά μας να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Δείξαν και αυτά δηλαδή τελευταία. Οπότε είναι σημαντικό για να μην έτσι. Μετά από χρόνο ότι χτίζεται μια παράδοση, θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό. Γιατί για να πούμε ότι αλλάζει και όχι μόνο τα πρόσωπα στη διοίκηση του Δήμου αλλά και μοντέλο διοίκηση, εμεί που λέμε αυτό ότι χρειάζεται οργανωμένη κοινωνία. Δεν έρθει, ας πούμε, ένα άτομο ή μια ομάδα που θέλει οργανωμένη κοινωνία και μαζική αγώνα, γιατί απέναντί μας έχουμε ισχυρά συμφέροντα που κερδίζουν από όλα αυτά. Να ρωτήσω, συγγνώμη, Θάνατε. Έχεις να ρωτήσεις για το τοπικό επίπεδο, γιατί θέλουμε να πάμε και Θάνο, στα επειδή, πιο... επειδή τη Θεσσαλονίκη την ξέρω όσο κανείς. Ναι, την παλάβηση, ναι. Να πούμε και για τα πιο μεγάλα ζητήματα, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα και επίσης εγώ έχω μια παραξενιά, δεν μπορώ μόνο την καταγγελία και το να λες όχι σε αυτό, όχι σε εκείνο, και με χαρά διαβάζω ότι υπάρχουν προτάσεις από το σχήμα σας, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς εφικτές είναι, αν είναι ουτοπικές και τέτοια. Καταρχάς να ρωτήσω για το ποιο θεωρείται το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης αυτή τη στιγμή. Το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης αυτή τη στιγμή, εγώ θα πω ότι είναι η μιζέρια και η στεναχώρια που μας έχουν οδηγήσει. Η Θεσσαλονίκη βγαίνει από το σπίτι και δεν ξέρεις αν θα βρεις λεωφορείο να μπεις, αν θα περιμένεις μισή ώρα,
Αν θα έχεις μια στάλα να σταθείς κάτω, ας πούμε, να μην σε φάει το λιοπύρι το καλοκαίρι στον καύσωνα. Η πόλη ζέχνει, βρωμάει, είναι σκουπιδότοπος, δεν έχει μέρος που να είναι καθαρό. Δηλαδή είναι μια συνθήκη, είναι λίγο δυστόπια. Είναι στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση, είναι πολύ άσχημη μετά από την τετραετία. Είναι που είναι η πόλη σε κακή κατάσταση. Η ανθεκτικότητά της μετά από το Ζέρβα έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά σημεία. Έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος να χτυπάει τέρμα την πόλη. Οπότε νομίζω ότι το πιο σημαντικό ζήτημα και αυτό το οποίο δίνει και πολύ μεγάλη ελπίδα είναι ότι μπορούμε και δημιουργούμε προοπτική. Μπορούμε και δημιουργούμε μία αισιοδοξία νίκης, μία ανάταση ότι οι μικροί αγώνες μπορούν να κερδίζουν, το ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα για να βελτιώσουμε άμεσα την καθημερινότητά μας. Αυτή η αίσθηση, αυτό το συνέστημα, για εμένα είναι το πιο σημαντικό που καταφέρνουμε. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε και για συγκεκριμένα, μπορούμε. Ναι, θα πούμε και πιο συγκεκριμένα. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από ένα ζήτημα το οποίο κάνει η Θεσσαλονίκη γνωστή σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, που είναι τα λεωφορεία της. Το μετρό της, νομίζω ότι ήταν. Που την... Εδώ είμαστε εναλλακτικοί και σε αυτό. Θα ασχοληθούμε με τα λεωφορεία. Ο ΑΣΤ, ξέρουμε όσοι έχουμε περάσει, ότι είναι ανέκδοτο και είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, και πρόσφατα με μια ιστορία με λεωφορεία που ξεκίνησαν και μετά αποσύρθηκαν. Με λεωφορεία που θα έρχονταν και δεν ήρθανε, που ήταν από τη Λειψία. Τι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη για να λυθεί αυτό το θέμα? Λοιπόν, το ένα βασικό αφορά τη συνολική κατεύθυνση, το πώς σχεδιάζεται κυκλοφοριακό σε μια πόλη. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα εναλλακτικά μέσα κυκλοφορίας, όπως είναι το ποδήλατο, και όχι στο γιοταχή. Άρα, μειώνοντας το χώρο από το γιοταχή, παίρνοντάς το από αυτό και δίνοντάς το στα μέσα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ενίσχυση του ΑΣΤ και εκεί ο Δήμος μπορεί να απαιτήσει από το κεντρικό κράτος πράγματα. Κατά βάση χρειάζεται οδηγούς αλλά και στόλο. Από εκεί και πέρα, άμα μιλάμε για μεγάλα έργα, γιατί τώρα συζητάμε και για ένα flyover στη Θεσσαλονίκη, αν μιλάμε για τέτοια έργα του μισού δις. Θες να εξηγήσεις λίγο συνοπτικά τι είναι το flyover? Α, ναι, συγγνώμη. Ο flyover είναι, έχουμε έτσι πως είναι έξω από την πόλη, έχουμε την εσωτερική περιφερειακή που συνδέει τις διάφορες περιοχές, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης μεταξύ τους, αλλά και με τις μεγάλες εισόδους και εξόδους από την πόλη, δηλαδή ανατολικά και, δυτικά και ανατολικά προς την Χαλκιδική. Αυτός ο τρόπος είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, φοβόμαστε πριν μπούμε, δηλαδή κάνουμε κάποια προσευχή μάλλον πριν... πριν μπούμε στην περιφερειακή για να οδηγήσουμε, ερχόμαστε στις υποθέσεις με τα θεία. Και τώρα σχεδιάζεται σε αυτό το κομμάτι της πόλης, λοιπόν, να γίνει ο λεγόμενος flyover, που θα είναι ένα υπερυψωμένο κομμάτι δρόμου. Κάπου μάλλον φαντασιώνονται κάτι του τύπου Σαν Φρανσίσκο ή κάτι τέτοιο, στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος, βέβαια, στοιχίζει μισοδής, χωρίς παρατάσεις των εργολάβων. Οι παρατάσεις είναι βέβαια ότι θα υπάρξουν, γιατί ήδη έχουν κινηθεί δικαστικά διάφορες επιτροπές, γιατί ανοίγουν ζητήματα με την προστασία του δάσους ύξου, που θα κοπούν, αν δεν κάνω λάθος, 80 στρέμματα για την κατασκευή του flyover από το περιαστικό δάσος του ύξου. Και πέρα από αυτό, το πρόβλημα με αυτό το μεγάλο έργο, πέρα από το κόστος του, πέρα από το πράσινο που θα κοπεί, είναι ότι δεν θα βοηθήσει στην επίλυση του κυκλοφοριακού. Καθώς το μεγάλο πρόβλημα στην περιφερειακή, αλλά και στη Θεσσαλονίκη γενικά, είναι τα μεγάλα οχήματα της διαβέρεσης κυκλοφορίας, που δεν έχουν καν σκοπό να μπουν στην πόλη. Ο flyover δεν θα παίρνει τέτοια οχήματα, θα παίρνει μόνο για ταχύ. Επίσης, δεν θα συνδέει ακριβώς και πολλά κομμάτια της πόλης. Άρα, αναγκαστικά, ο κόσμος ο οποίος θα θέλει να χρησιμοποιήσει κάποια εξωτερική οδό για τις μετακινήσεις του στην πόλη, θα χρησιμοποιεί πάλι την εσωτερική περιφερειακή. Ενώ από την άλλη, μεγάλα και βαριά οχήματα που θα θέλανε αντίστοιχα να χρησιμοποιήσουν έναν δρόμο που δεν έχουν σκοπό να μπουν στην πόλη, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το flyover. Άρα απευθύνεται για ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι οχημάτων και κυκλοφορίας που θα απορροφήσει. Άρα τίθεται ένα θέμα κόστους ωφέλους. Δηλαδή δεν είναι βλαπτικό το έργο, λέτε, απλώς δεν αξίζει τα λεφτά. Δεν έφτασα μέχρι εκεί, είναι και βλαπτικό, καθώς αυτό το έργο, αυτό που συμβαίνει με την περιφερειακή και με τον flyover, καθώς θα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, είναι ότι βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι σε μία από τις χειρότερες θέσεις ποιότητας αέρα.
έχει τρομερά επιβαρημένη ατμόσφαιρα σε μικροσωματίδια και ρήπους. Και όταν φτιάχνεις τέτοια έργα κυκλοφοριακά μετακίνησης για ταχύ τόσο κοντά στην πόλη και σε κομμάτι που είναι υπερυψωμένο λίγο πάνω από την πόλη, όλα αυτά τα μικροσωματίδια, όλοι αυτοί οι ρήποι κατεβαίνουν προς τα κάτω και κατακάθονται πάνω από τον αστικό ιστό. Οπότε φυσικά και υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι χρειάζεται εξωτερική περιφερειακή σε απόσταση από την πόλη, στην οποία θα διαχέεται η διαμερής κυκλοφορία, τα βαριά οχήματα, τα οχήματα που δεν θέλουν, δεν έχουν στο πω να μπουν στην πόλη. Ώστε, και σε αυτό μάλιστα θα βοηθήσει και στους καλοκαιρινούς μήνες πάρα πολύ το κυκλοφοριακό, γιατί όλη αυτή η κυκλοφορία που πάει εκτός Θεσσαλονίκης προς Χαλκιδική θα διαχέεται εκεί. Οπότε τι λέμε, ένα τέτοιο έργο. Που και έχει τεράστιο κόστος, 500 δις. Τα 500 δις λοιπόν, εμείς λέμε να πάνε. 500, ναι, εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια, μισό δις. Να πάνε για την κατασκευή δικτύου τραμ. Ένα μέσο ήπιας κυκλοφορίας, ένα μέσο σταθερής τροχιάς, που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τις μετακινήσεις των ανθρώπων, χωρίς να επιβαρύνει κι άλλο την ποιότητα του αέρα της πόλης. Και σχολιάζοντας και την πρόταση για το τραμ, αλλά και αυτό που είπατε στην αρχή για ποδηλατόδρομο κλπ. Αυτό, όπως το καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται μία ριζική αναδιάρθρωση του πώς είναι οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι και μικρή πρώτα απ' όλα. Δεν είναι ότι χωράει και ποδηλατόδρομος και τραμ δίπλα, ας πούμε, και στην Εγνατία να το πάρεις. Χρειάζεται συγκοινωνιολογικό σχέδιο αυτό το πράγμα. Φυσικά και χρειάζεται συγκοινωνιολογικό σχέδιο. Δεν θα πάμε να βάλουμε τραμ όπου μας έρθει. Να ρωτήσω κάτι σχετικά. Εσείς έχετε συνεργασία, επικοινωνία, κοινές επεξεργασίες με ειδικούς? Φαντάζομαι τώρα ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία προφανώς έχουν πολιτική διάσταση στο στάδιο της απόφασης και των προτάσεων, αλλά η επεξεργασία μιας πρότασης υποθέτω ότι έχει και μια πλευρά η οποία είναι απολύτως τεχνική. Υπάρχει με κάποιο τέτοιου τύπου επεξεργασία σε αυτές τις προτάσεις που κουβεντιάζουμε τώρα? Γενικά και το κομμάτι του κυκλοφοριακού, η μετακινήση κυκλοφοριακού στο πρόγραμμά μας γράφτηκε και από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση. Στην εκδήλωση την προχθεσινή είχαμε μια συγκοινωνιολόγο. Έχουμε ανθρώπους στο σχήμα που έχουν αυτές τις εξειδικεύσεις και από το απαιτήτα επιστημονικό δυναμικό. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακόμα και μη μέλη του σχήματος. Ανθρώπους δηλαδή που δεν εντάσσονται οργανικά στο σχήμα ως μέλη, αλλά είναι φιλικά προσκυμένοι, κοιτάνε με ενδιαφέρον το εγχείρημα και θέλουν να συμβάλλουν επιστημονικά σε αυτό, να τους καλούμε και να μας βοηθάνε σε επεξεργασίες, να βάζουν την επιστημονική της γνώση σε αυτό, για να μπορεί και να είναι εμπεριστατωμένο. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέμε, θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένες θέσεις εμπεριστατωμένες. Δεν θέλουμε να λέμε απλά ωραίες ιδέες που να μην πατάνε. Ναι, και εγώ γι' αυτό το ρώτησα, γιατί καταλαβαίνω ότι στο θέμα του ποδηλατόδρομου δεν αρκεί ποτέ να πεις θα σας κάνω ένα ποδηλατόδρομο εκεί πέρα, στην Εγνατία, στην Τζιμισκή. Αυτό το έχουμε μάθει και πολύ καλά στην Αθήνα για την Πανεπιστημίου. Ότι χρειάζεται και κάπως να μπορούν οι ποδηλάτες να κινηθούν σε μεγάλο σημείο της πόλης για να πάρει όλο το ποδήλατο και να πει θα κατέβω στο κέντρο. Για τους ποδηλάτες μιλάμε συγκεκριμένα με ενεργούς ποδηλάτες. Και μάλιστα για παράδειγμα ο Αντώνης Ραζάκης, ο προηγούμενος επικεφαλής ψηφοδελτίου μας, είναι ένας από αυτούς, είναι ποδηλάτης, είναι ενεργός και σε δίκτυα ποδηλατών κτλ. Και μαζί, αυτός και μαζί με άλλους ανθρώπους ποδηλάτες της πόλης συντάξανε τα κομμάτια του προγράμματος που αφορά αυτό το κομμάτι. Άρα, δηλαδή, προσπαθούμε πάντα, αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, το κομμάτι επιστημονικό, στο κομμάτι των ετοιμάτων. Προσπαθούμε να βρίσκουμε και τα στρώματα, τα κοινωνικά στρώματα, τα οποία βιώνουν τα προβλήματα, τα οποία γνωρίζουν τι συμβαίνει και έχουν τα αιτήματα τα οποία τους χρειάζονται, για να μιλήσουμε με αυτά, να υπάρχει η σύνδεση μαζί τους και να μας μεταφέρουν το τι ακριβώς χρειάζεται. Εγώ, για παράδειγμα, που δεν είμαι ποδηλάτησα, που θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ, νομίζω, να οδηγήσω ποδήλατο στη Θεσσαλονίκη, θα ήμουν πάρα πολύ επικίνδυνη για την εαυτή μου, εγώ δεν μπορούσα να γράψω αυτές τις θέσεις. Φυσικά. Οπότε έπρεπε να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν. Αντίστοιχα για όλα τα θέματα, προσπαθούμε την κάθε θεματική να την εμπλουτίζουμε με τα πραγματικά ζητήματα και αιτήματα των ανθρώπων που βιώνουν τα προβλήματα. Κατανοητό. Όχι ότι δεν δούμε εμείς ότι είναι προβλήμα. Κατανοητό. Ο Σταμάτης Βρετινάρης να έχει μια ερώτηση. Ναι, ρωτάει κάτι που το είχα να το ρωτήσω. Να πείτε περισσότερα για την πρότασή σας για Μητροπολιτικό Πάρκο στη θέση της ΔΕΘ. Μπορεί αυτή η πρόταση να ξενίζει αν κάποιος δεν ασχολείται πολύ, γιατί η ΔΕΘ είναι ο χώρος, είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης που γίνεται η έκθεση, που είναι μεγάλο γεγονός. Και εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι ο χώρος εκεί πρέπει να γίνει πάρκο.
Έχει γίνει και πολύ hot ζήτημα στην πόλη αυτό. Έχει ανοίξει πολλές κουβέντες, οπότε θα σας το πει ο Θανάσης. Κάνουμε πάλι τις κάμερες. Mm-hmm. Έτσι, καλά είναι. Καλά είναι και λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο φέρε, για να σε ακούμε λίγο καλύτερα. Ναι, σε σχέση με τη ΔΕΘ, είναι από τις εμβληματικές, να το πω, από τις κεντρικές θέσεις του σχήματος, η ΔΕΘ. Και γενικά είναι ένα θέμα το οποίο στην κοινωνία, τουλάχιστον όσο το θέτουμε εμείς, συναντάει και έχουμε συμβάλει σε αυτό, θεωρώ, συναντάει μεγάλη αποδοχή. Και έχει ασκήσει πίεση και στις κυρίαρχες παρατάξεις που κατεβαίνουν. Εντάξει, ο Ζέρβας είναι με τη γραμμή Μητσοτάκη, Τσιμέντο και Μπέρμπερι. Οι άλλοι δύο Μπέγκας Αγγελούδης, ενώ ήταν αρνητικοί, δεν τοποθετούντουσαν. Τώρα, μέσα από κοινωνική πίεση, κάτι πάνε να ψελίσουν. Αλλά βέβαια, εντάξει, πάντα έχει σημασία και με το τι όρους θα το διεκδικήσει αυτό. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ξεκινάμε από το εξής. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Ότι η Θεσσαλονίκη είναι από τις τελευταίες πόλεις πανευρωπαϊκά σε ποσοστά πραθύνου. Αυτό δεν είναι απλά θέμα αισθητικής, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Υπάρχουν αλγόριθμοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λένε ότι 1.000 άνθρωποι στην πόλη πεθαίνουν λόγω της επιβαρημένης ατμόσφαιρας. Όταν αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη, λες πού θα κάνω πράσινο, όταν σε ενδιαφέρει η κοινωνική ανάγκη και όχι τα συμφέροντα του real estate. Λέμε ότι δεν είναι από τους τελευταίους χώρους, ίσως ο τελευταίος χώρος στο κέντρο, ο οποίος μπορεί να ανεβάσει το πράσινο. Γιατί, άμα κάνεις εκεί μητροπολιτικό πάρκο και όταν λέμε εμείς πράσινο, δεν εννοούμε γαζόν, εννοούμε δέντρα, μεσαία και ψηλά, κανονικό πάρκο μητροπολιτικό. Να συνδέει σε εξού, πανεπιστήμια, ΔΕΘ, Θερχάκο, παραλία. Δηλαδή να φτιάξει ένα κάθετο πράσινο άξονα. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και απέναντι στη μάχη που δίνουμε απέναντι στην κλιματική κρίση, γιατί στο σχέδιο αυτό εντάσσουμε και την αποκάλυψη του μπαζωμένου ρέματος που έχει η περιοχή, που έχει στην Εθνική Αμήνυση, που είναι δίπλα στη ΔΕΘ, να απενταχθεί, γιατί είναι τεράστια προστασία απέναντι σε πιθανές πλημμύρες. Και η έκθεση, γιατί η έκθεση θα λέγει να μεταφερθεί όπως υπήρχε παλαιότερα σχέδιο, εκτός αστικούς του, όπου είναι και η βιομηχανία στην Συνοδό, και να είναι μια έκθεση που να είναι στα χέρια του δημοσίου και να είναι μια έκθεση πραγματική. Γιατί τώρα αυτό που θέλουν να κάνουν, γιατί ακούγονται σχέδια ακόμα και για ιδιωτικοποίηση της έκθεσης, είναι θέλουν πλήρη εμπνευματοποίηση. Θέλουν κτίριο ξενοδοχείο πιο ψηλό από το Λευκό Πύργο. Θέλουν να φτιάξουν 4 παλέντες χώρο, αν έχει εικόνα, ο Θάνος μπορεί να έχει, τα οποία να είναι τύπου, δηλαδή μεθόλο διπλάσια από αυτό. Θέλουν να φτιάξουν τεράστιο πάρκινγκ υπόγειο στη ΔΕΘ, το οποίο και πρώτο έτος μέσα, δεν υπάρχει σχολή συγκοινωνιολόγων, ξέρεις ότι δεν φτιάχνεις πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, γιατί είναι προσελκύσεις αυτοκίνητα, φτιάχνεις περιφερειακά. Να τους λες, ελάτε, διασχίστε όλη την πόλη, ελάτε εδώ και μετά κάπως πρέπει να φύγετε. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ανταποκρίνεται απλά σε συγκεκριμένα συμφέροντα που θέλουν να εμπορευματοποιήσουν αυτό το κομμάτι και να το αξιοποιήσουν για real estate, για τουριστικούς λόγους. Είναι μια μεγάλη μάχη στην πόλη. Εμείς θα τη δώσουμε μέχρι τέλους. Θέλουμε να εντάξουμε σε αυτή τη μάχη και πρωτοβουλίες κατοίκων και άλλες συλλογικότητες. Υπάρχει αποδοχή στην κοινωνία, γι' αυτό ασκούνται και αυτές οι πιέσεις. Είναι λοιπόν μια μάχη κορυφαία που έχουμε μπροστά μας. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή, κινούμενοι στο κέντρο της πόλης, καταλαβαίνεις ότι το πράσινο δεν είναι αρκετό, είναι πάρα πολύ λίγο. Είναι και στα πανεπιστήμια και μετά είναι στο Λευκό. Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι τέτοιοι. Αυτό θα ήταν το εμβληματικό αίτημά σας. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα, ας πούμε, πονάμε. Περισσότερο από όλα μας ενδιαφέρει ο Μεγάλος Περίπατος. Αυτό είναι το έργο που θέλουμε. Έτσι θέλουμε να σκέφτονται όλη την πόλη μας. Θα λέγατε ότι αυτό έχει έναν χαρακτήρα κεντρικό για εσάς, η κουβέντα αυτή για την ΔΕΘ, ή δεν ιεραρχείτε με κάποιον τρόπο τα αιτήματά σας? Στις διεκδικήσεις μας. Είναι από τα κεντρικά μας αιτήματα. Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι από τα κεντρικά, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να συσπηρώσει όλη την πόλη και πραγματικά να δώσει ανάσα στην πόλη μια τέτοια διεκδίκηση. Δεν είναι εύκολη μάχη, γιατί η κεντρική, να το πούμε, γραμμή κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας και του μεγάλου κεφαλαίου στην πόλη είναι η συνειδητοποίηση, ψηλά κτίρια, εμπορευματοποίηση. Αλλά εμείς δίνουμε τη μάχη από την άλλη σκοπιά και θα το παλέψουμε όσο πάλι. Και μάλιστα, ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις και εσύ, Κωνσταντίνε, και ο Θανάσης και η Μαρία. Μια που είπατε εμπορευματοποίηση, να πούμε και για τη στέγαση. Δηλαδή, είναι κάτι που το θέτουμε και εμείς επιτακτικά σε όσες έρχονται και είναι υποψήφιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη τα νίκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ο συνδυασμός της εμπορευματοποίησης, τουριστικοποίησης, μαζί με το ότι προσελκύει πάρα πολλούς φοιτητές και φοιτήτρες, επειδή είναι το απειθήτα εκεί πέρα και είναι και στο κέντρο το κάμπους, οδηγεί τα νίκια ψηλά και από ό,τι καταλαβαίνω οδηγεί και
κόσμο, εργαζόμενους, φοιτητές, φοιτήτριες να μένουν όσο και πιο όσο περισσότερο μακριά από το κέντρο, παρά το γεγονός ότι οι δουλειές τους είναι στο κέντρο. Πέρα από τις προτάσεις, θα ήθελα να συζητήσουμε και τα όρια του Δήμου. Δηλαδή, πόσο ο Δήμος μπορεί να πιέσει και τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει σε αυτήν την αποσυμφόρηση τουλάχιστον του θέματος. Ένα και πολύ βασικό. Και γι' αυτό είχαμε ζητήσει και ειδική συνεδρίαση την προηγούμενη θητεία από το Δήμο, από την διοίκηση, είχε συζητηθεί. Προφανώς και δεν έγινε κάποια κίνηση. Υπάρχει ψηφισμένος νόμος από το κεντρικό κράτος, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες γεωγραφικές εκτάσεις, σε συγκεκριμένες αστικές εκτάσεις, που υπάρχει ζήτημα όπως είναι στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή μπορεί να αιτιολογηθεί η εφαρμογή αυτού του νόμου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λέει περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε 1-2 κατοικίες ανάφημη, σε περιοχές που υπάρχει ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων. Για να περιοριστεί η βραχυχρόνια μίσθωση, να μπορούν να μπουν περιορισμοί, άρα και με αυτόν τον τρόπο να ελεγχθεί αυτή η εξωφρενική κατάσταση με τα ενοίκια. Αυτό είναι κάτι υλοποιήσιμο, υπάρχει, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσει η διοίκηση από το κεντρικό κράτος στην εφαρμογή του νόμου για την περιοχή ενδιαφέροντός της. Αυτό το πράγμα είναι υποχρέωση του Δήμου. Της διοίκησης, μιας διοίκησης δηλαδή, που θέλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των κατοίκων της. Ποιος θα το κάνει, αν δεν το κάνει η διοίκηση? Εμείς έχουμε απαντήσεις και γι' αυτό. Μπορεί να το κάνει, ας πούμε, και ένα σύλλογο ενοικιαστών της πόλης. Και είναι κάτι που θα θέλαμε να δημιουργήσουμε το επόμενο διάστημα, να μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια για να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος ενοικιαστών. Τι θα είναι ένα σύλλογο ενοικιαστών? Σύλλογος ενοικιαστών. Δηλαδή, τι θα. Ανθρώπων δηλαδή που μένουν στο Νίκη, στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκη. Ως ομάδα πίεσης. Εννοώ ως ομάδα πίεσης αυτό. Θα κινητοποιούνται για το δικαίωμα στη στέγαση κλπ. Αυτό καταλαβαίνω. Να πρέπει να πιέσουμε για την εφαρμογή του νόμου. Αν η διοίκηση συνεχίζει να αρνείται να το κάνει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό και πρακτικό, αλλά είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί. Είναι υλοποιήσιμο για αρχή. Δεν μιλάμε για κάποια τρέλα, ούτε είναι κάτι το οποίο κοστίζει σε κάποιον για να το εφαρμόσει. Κοστίζει μόνο στα μεγάλα funds και real estate. Και από την άλλη, έχει εφαρμοστεί ήδη σε πόλεις του εξωτερικού που αντιμετώπισαν τέτοια προβλήματα και είναι βοηθητικό, είναι ανακουφιστικό. Από την άλλη, αυτό που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι, έχει και πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 30 κατοικίες. Εμείς λέμε να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα πάρα πολλές ακόμα κατοικίες, γιατί ο Δήμος έχει στην κατοχή του ακίνητα, αναξιοποιητά. Αυτό που λέμε εμείς είναι ανακαίνισή τους και να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ώστε να μπορούν χαμηλόμισθοι, ανεργοί, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα τα οποία δηλαδή που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες έβρεσης, στέγης, να μπορούν να κατοικήσουν αξιοπρέπεια σε αυτά. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα. Φυσικά υπάρχουν και συνδεδοπληστηριασμοί. Λέει ότι ένας Δήμος θα πρέπει να παίρνει θέση κάθεται ενάντια στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, για παράδειγμα, και άλλα πολλά. Αλλά αυτά τα 2-3 κομβικά νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά που μπορούν άμεσα να ανακουφίσουν λίγο τα συμπτώματα αυτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Καλή επιτυχία.